Επιτέλους. Είμαστε μαζί, από αυτή τη στιγμή είμαστε μαζί. Άρη. Πες ότι είμαστε μαζί. Πες το. Οι άλλοι. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Η Λίζα. Δεν υπάρχει καμία Λίζα, μόνο εσύ υπάρχεις. Μου εσύ. Μπορούμε να είμαστε μαζί, βγαίνει αρκεί να το θέλεις. Το θέλω, Άρη, αλλά πώς. Θα είναι το μικρό μας μυστικό. Δεν θα το μάθει κανείς. Ούτε η δική μας, ούτε η φίλη μας κανένας. Μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, εντάξει. Πες κάτι, ρε παιδιά, ναι. Πες ναι. Ναι. Σαν κομμωτήριο, έχουμε τα βάφη, σκοκόνα μου. Παντού να σκορπίζεις τις νιώτης το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Μπράβο, μπράβο! Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Μουά. Έλα, μιλήστε τη μάνα σας, ρε, που σας έκανε ανθρώπου. Μπράβο, μπράβο, μου χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, τσίχλα μου. Μπράβο. Ορίστε και το δώρο. Αγάπες μου. Για να δω. Τώρα που μπαίνεις στα 40. Μικαλάκι, αυτή την ατάκα δεν θέλω να την ξανακούσω. Τώρα που κλείνεις τα 39. Έτσι, Χρυσά μου, αυτό είναι το σωστό. Α, είναι ψυχολογικό το θέμα, έτσι, το πιάσα. Μέσα είσαι. Εγώ δεν σου αγόρασα δώρο. Ήθελα να σε ρωτήσω, να πάρω κάτι που να πιάσει τόπο. Μπάμπι μου, αυτά δεν τα ρωτάνε, τα κάνουν. Τέλος πάντων, για να δω τι μου πήραν τα μωρά μου. Τι λέει εδώ η κρέμα? Για όριμες επιδερμίδες. Καλό, πάλι καλά που δεν λέει για παραγινωμένες. Θα λέει του χρόνου. Λοιπόν, άντε, κόψτε την τούρτα να τη φάτε. Εγώ δεν θέλω, έχουν ποτίσετε φαρμάκι πρωί-πρωί. Καλύτερα, δεν φτάνει για όλους. Έλα, ρε, πάμε. Σκέφτομαι μία από αυτές τις μέρες να περάσω από το πανεπιστήμιο. Έτσι, να έχω μία εικόνα του χώρου σπουδών της κόρης μου. Τι λες, ρε, μαμά? Μήπως να ρωτούσε αν είμαι και καλή μαθήτρια? Δεν θα ήταν κακή ιδέα. Γιατί αντιδράς, αγάπη μου, το ίδιο δεν κάναμε και στη Σουηδία? Στη Σουηδία, εδώ είναι Ελλάδα. Ούτε στο Λύκειο δεν συνηθίζεται αυτό, όχι στο πανεπιστήμιο. Η Μυρτώ. Γεια σου, Μυρτώ. Έλα, πού είσαι? Δεν σε ακούω καθαρά. Μήπως να πας δίπλα που έχει καλύτερο σήμα? Λοιπόν, άκου. Σκέφτηκα κάτι για να μας αφήσουν ήσυχους. Και δεν θα καταλάβει και τίποτα η μάνα σου. Ναι. Λοιπόν, θα πιάσουμε τις μανάδες μας και... Λεβεντάκο μου, εγώ φεύγω. Πάω στο κομματρίο να εργαστώ λιγάκι. Ναι, και να μπεις και στον μπαμπά να μην αργήσει για να μαζευτούμε όλοι μαζί να φάμε. Δεν μου λες, αγόρι μου. Εσύ είσαι καλά ή να ταραχτώ κι άλλο? Τι μου και μου, βρε. Μούξεις και ξερός. Γλώσσα δεν έχεις. Άσε με, ρε μάνα. Και έχω και τα προβλήματά μου. Τι προβλήματα έχεις εσύ, αγόρι μου, νέο παιδί ακόμα? Τι να πω κι εγώ στην ηλικία που είμαι? Τι να σου λέω κι εγώ τώρα. Τι να μου λες, έπρεπε να μου πεις ποια ηλικία, μανούλα μου, είσαι στην καλύτερη ηλικία. Μωρέ, με τη διπλάνη την ξενέρωτη τα έχω. Όχι τη μεγάλη, τη μικρή. Απαπα, παιδί μου, τι έγινε, μαλώσατε πάλι? Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι, μωρέ, τι να μαλώσω? Με την κατσικομούρα, την ξενέρωτη, τη Σουηδέζα. Καλά, Χρυσό, μην κάνεις έτσι. Δεν ταιριάζεται. Δεν πειράζει. Ούτε η πρώτη είστε, ούτε η τελευταία. Μην κοιτάς εγώ και ο μπαμπάς. Είμαστε από τις εξαιρέσεις. Άλλωστε, εσύ, βρε χαζέ, έχεις και το Λιζάκι. Και να πεις στη μάνα της να της πάρει κανένα αμάξι. Γιατί ο Άρης ταξιτζής άλλο δεν είναι.
Και επειδή έχω ξαναβλέπει τα μούτρα τους, άμα κάνεις καμιά γιορτούλα, μην τολμήσεις και τους καλέσεις. Τι γιορτή αγάπη μου να κάνω. Τι να γιορτάσω δηλαδή. Που γερνάω. Έλα βρε μάνα, μην κάνεις έτσι, όλοι γερνάμε. Ρε Άννα χάθεις. Αντί να μου πεις, μανούλα μου, εσύ είσαι ακόμα μπουμπούκι. Τι είναι αυτά που λες. Μπουμπούκι είσαι βρε μανούλα. Το μπουμπούκι μας είσαι. Άντε και θα αρχίσεις. Άντε. Τέλος πάντων, ας το πιστέψω κι αυτό. Εφόσον με συμφέρει. Είσαι άξεστος, ηλίθιος, ακούς. Φιέννη. Τι έγινε καλέ, ποιος φάζουν. Άντε ρε καραγκιόζη, μην τολμήσεις και με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Δεν θέλω να σε ξαναπώ ποτέ. Όπου σε πετυχαίνω θα στρίβησες. Ερωτικό καυγαδάκι κυρία Ολίβια. Αλλά στα ελληνικά. Αφού ο αγαπητικός είναι ο Σουηδός. Πήγαινε στη δουλειά σου, Πετρούλα. Μην ανακατεύεσαι, σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, μάλιστα, δεν είπα και τίποτα. Αγάπη μου, με ποιο μάλωνες, γιατί έκανες έτσι. Μαμά, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δίκιο είχες. Με το δίπλα μάλωνα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μου είπε. Τι σου είπε. Ότι με ξενέρω, τι μου είπε. Ότι κάνω τι μου λέτε, ότι κρέμομαι από το βρακί σου. Από το βρακί μου. Ναι, ακούς λεξιλόγιο. Και δεν είναι ότι δεν ήθελα να βγω. Απλά είχα κανονίσει με τη Μυρτό. Α, όχι, έχεις δίκιο αγάπη μου, να σου πω καλύτερα έτσι, καλύτερα μην το σκέφτεσαι. Ναι. Έτσι κούκλα μου, ναι. Όλα καλά. Το τηλέφωνο μου, ναι. Στο βρακί. Πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι. Η ιδέα της αιωνιότητας έχει σκηνωθεί σαν πυρωμένο σίδερο στο μυαλό μου. Δεν αντέχω στη σκέψη ότι μια μέρα θα αναγκαστώ να χωριστώ από τον σύντροφό μου. Θα ήθελα να μείνουμε αιώνια μαζί, αιώνια γιατρέ, γίνεται. Ηλία! Μπάμπη! Συγγνώμη, σε τρόμαξα. Πώς μπήκες? Από την πόρτα, πώς να πω. Βγήκα στην αγορά να πάρω ένα δώρο για την πελαγία. Πρέπει να βρω το σωστό δώρο, γιατί αλλιώς θα το φάω στο κεφάλι. Τι άκουγες εσύ στο κινητό? Δεν είναι κινητό, μπάμπη, είναι μαγνητόφωνο. Και απομαγνητοφωνούσα μια συνεδρία μια ασθενού. Κακομοίρα, χάλια πρέπει να είναι. Την άκουγα πυρωμένα σίδερα, έλεγε. Πρέπει να είναι σχίζα. Μπάμπη μου, δεν μπορώ να μιλήσω μαζί σου για τα προβλήματα μια ασθενού. Υπάρχει το ιατρικό απόρριτο. Ξέρω, μου έχει πει. Τέλος πάντων, επειδή και εσύ δεν είσαι και πάρα πολύ καλά, θα σου πω. Η συγκεκριμένη ασθενή έχει έτσι μια αιμονή με την αιωνιότητα. Μεγάλη κουβέντα η αιωνιότητα. Και ξέρεις κάτι, μπάμπη μου, στην ουσία η αιωνιότητα δεν υπάρχει. Μόνο κάτι μεταφυσικοί ασχολούνται με την αιωνιότητα, θεωρώντας ότι η αιωνιότητα αποτυπώνεται στα κοσμικά γεγονότα, στο χρόνο, στον πεπερασμένο χρόνο, ο οποίος είναι κομμάτι του αιώνιου χρόνου. Δηλαδή, πάμε πάλι πίσω, στην αιωνιότητα. Ρε Ηλία, χαίρομαι να κουβεντιάζω μαζί σου, ρε. Δεν κατάλαβα λέξη. Έχεις μεταφυσικές ανησυχίες, μπάμπη μου. Θα ήθελες να κάνεις κάτι να μείνεις στην αιωνιότητα κι εσύ, σαν το Μεγαλέξανδρο, ας πούμε. Όχι, βρε Ηλία, τι να μείνω τώρα. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ, Ηλία, σε αυτή τη ζωή. Τι τα θες. Αν ήταν να μείνω, θα ήθελα, αλλά. Τι θα ήθελες? Να ζήσω για πάντα με την κοκόνα μου. Αγκαλιά με τη ζαργάνα μου. Στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αμάν. Αμάν. Αυτό είναι η Ηλία. Ποιο? Μου έδωσε ιδέα το μαγνητόφωνο. Πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι. Η ιδέα της αιωνιότητας έχει σκηνωθεί σαν πυρωμένο σίδερο στο μυαλό μου. Δεν αντέχω στη σκέψη ότι μια μέρα θα αναγκαστώ να χωριστώ από τον σύντροφό μου. Θα ήθελα να μείνουμε αιώνια μαζί, αιώνια γιατρέ, γίνεται. Ηλία, βρήκα τι δώρο θα κάνω στην πελαγία. Μπάμπη, το μαγνητόφωνο της κάνει δώρο. Αιωνιότητα. Αυτό είναι. Για την αιωνιότητα. Αχ. Έλα βρε πελαγία μου, μην κάνεις έτσι, εσύ θα αρρωστήσεις. Είμαι ήδη άρρωστη. Πάσχω από βαθιά γεράματα. Πρώτον, τα γεράματα δεν είναι ασθένεια. Είναι απλά μια άλλη ηλικία που έχει και αυτή τα ωραία της. Δεν με βοηθάς έτσι, δεν με βοηθάς. Και δεύτερον, σε χωρίζουν καμιά 40 χρόνια από τα γεράματα, ρε πελαγία. Ναι, καλά. Τα παιδιά μου να φανταστείς που χαρίσανε κρέμες για όριμες επιδερμίδες. Ο δε άντρας μου ακόμα το ψάχνει το δώρο που θα μου πάρει. Να δεις που θα μου φέρει ή καμιά θερμοφόρα ή κανένα πιεσόμετρο. Καλημερίζω τις όμορφες κυρίες. Καλώς τον Αλέξανδρο. Κάτσε, προσάκι μου. Να σε συστήσω. Ο Αλέξανδρος Μπενέτος είναι ο προμηθευτής μας στα προϊόντα βαφής. Η πελαγία μου στο ξύδι, νέα μου συνεταίρος. Χάρηκα. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως χάρηκα πραγματικά. Γοητευμένος. Μα πότε πρόλαβες, Χρυσέ μου, και γοητεύτηκες? Πώς, σας έχω δει στην τηλεόραση μαζί με την κόρη σας. Ναι, καλέ. Είναι και αυτό που είμαι γνωστή και διάσημη και όλο το ξεχνώ. Είναι το ταπεραμέντο σας, το στυλ σας, είναι το κάτι άλλο.
Είναι. Είναι που να μην ήτανε. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Μου θυμίζεις και μια κοπέλα από τα παλιά. Πόσο παλιά, αγόρι μου. Από όταν πηγαίνατε νηπιαγωγείο. Αυτό είναι που θαυμάζω σε σένα. Δεν αφήνεις να πέσει τίποτα κάτω. Ναι, όχι, δεν αφήνω. Άφησε μου το κουλό μου ή να σηκώσω το κινητό. Παρακαλώ. Έλα, Αλέξανδρε, έλα να μιλήσουμε εμείς. Ναι. Έλα, Πελαγία μου, έρχομαι να σε πάρω. Όχι ακόμα, Μπαμπίνο μου, δεν έχουμε κλείσει. Δεν πειράζει, σήμερα κανονικά δεν έπρεπε να δουλεύεις καθόλου. Εγώ δεν δούλεψα στα γενεθλιά μου. Καλά, άστα. Εσύ, αγάπη, μέχρι να δουλέψεις τον καιρό του Νόε. Μην έχεις νεύρα, κοκόνα μου. Έχω μια έκπληξη για σένα. Σου πήρα ένα δώρο που θα είναι παντοτινό. Φυλάκια. Φυλάκια. Πελαγία, θα τα πούμε σύντομα. Πολύ σύντομα. Χάρηκα. Γεια σου, Φρόσο. Γεια σου, Αλέξανδρε, γεια σου. Γεια. 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 Αμένα δεν μου φυλάει το χέρι. Τι πράγμα. Ο Αλέξανδρος, λέω. Του άρεσες. Άντε, σώπα μου, ρε. Αυτός είναι αρκετά μικρότερός μου. Αμάρε, Πελαγία, με την ηλικία. Κάθε χρόνο στα γενέθλιά σου αυτό παθαίνεις. Όχι, φέτος το πάθα πρώτη φορά. Που είχα μπροστά το 4. Τις άλλες χρονιές που είχα μπροστά το 3, μια χαρά την έβγαζα. Τέλος πάντων, θα φύγω λίγο νωρίτερα γιατί ο μπαμπίνος μου μου είπε ότι μου πήρε ένα δώρο που θα είναι παντοτινό. Παντοτινό? Λες να σου πήρε διαμάντια? Πώς ήρθε τώρα αυτό? Καλέ, το λέει και το τραγούδι. Diamonds are forever. Μπα έτσι λέει το τραγούδι. Έχει γούστο. Φωσφανάρι, καλέ. Πάσα, Λιδία, Λιδία, πάσα, πάσα! Αμάρ, Πενθαλάκη, στα χέρια σου την πέταξα! Εξαιτία σου χάσαμε! Άντε, μωρέ! Καλά, μωρέ, πώς κάνατε έτσι! Σε μια μπασκέτα παίζαμε 4-4! Ναι, και χάσαμε 31-4! Φαντάσου τι έχει να γίνει στον αγώνα! Μιχαλάκη, δεν θα είσαι στην ομάδα μας! Γιατί? Γιατί όλο φοβάσαι! Έρχεται η μπάλα κατά πάνω σου και εσύ αντί να την πιάσεις, φοβάσαι να σε χτυπήσει. Νομίζω ότι η Μπέτα έχει δίκιο. Πρέπει να μάθεις να μην φοβάσαι. Άντε παραδείξτε με, μωρέ, δεν φοβάμαι. Άντε πια. Καλά είναι η διαφυΐα, ε. Τώρα θα μας αφήσει ήσυχους. Ναι. Αρκεί να μην μας ξαναδεί μαζί. Ναι, ρε, Φυγένεια, εντάξει. Θα βρισκόμαστε έξω, στο σπίτι σου όταν λείπει, τέτοια. Πάντως να ξέρεις ότι σε έθαψα λίγο. Όχι, όχι, καλά έκανες, καλά έκανες. Έτσι χώστα μου. Βρίξε με, ξεφτύλισέ με. Θέλω να πω, μόνο έτσι θα μας καταλάβουν. Της είπα ότι το βράδυ θα βγούμε τη Μυρτό. Πού θα βρεθούμε? Λοιπόν, θα βρεθούμε κάπου που δεν θα μας πάρει μάτι κανείς. Στον Πιαρδάδικο. Ωραία. Θα σε δω εκεί. Πες. Ποιος παππούς, ρε, Φυγένεια? Φιλιά σου στέλνω, μωρό μου. Ναι, που σημαίνει φιλιά, αλλά αυτά τα έλεγε ο Σβέν. Σε μένα θα μιλάς όπως ο Σβέν. Καλά. Πολλά φιλιά. Έλα, έλα, κοκόνα μου, έλα. Σιγά σιγά, προσεκτικά. Έλα, όπα, σε κρατάω. Έλα, μωρό. Μπάμπι μου, γιατί μου δεσαι στα μάτια? Είναι έκπληξη, πάμε. Πάμε να σου δείξω το δώρο σου. Να μου το δείξεις. Από εδώ, με τα βολή. Πάμε. Με τεντωμένα τα χέρια. Είστε πολύ βλαμμένα που δεν θέλετε να με πάρετε στην ομάδα επειδή έκανα ένα λάθος. Όχι και ένα, ούτε μια πάσα δεν έπιασες. Και πιστεύουμε ναι, οι υπόλοιποι θα πουν όχι. Αφού σε λένε χαλβά. Όπα, τι με λένε χαλβά τα παιδιά, με λένε χαλβά. Κάποιες φορές. Με λένε χαλβά τα παιδιά. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Κάτι κατάλαβε. Τα χέρια, ρε. Κατάλαβε. Μπράβο, αγόρι μου. Λοιπόν, έχει το δικαίωμα να μιλήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα 67.000 φορέ. Θα το σκοτώσει. Θα το σκοτώσει, μου φοβάσαι, αγόρι μου. Τι να σκοτώσει τώρα, παπαχρόνια και εσύ, μη φοβάσαι. Δεν φοβάμαι, μάλλον για όλου σα. Βέβαια, τι να φοβάσαι, εσύ ήρωα μιλάμε τώρα. Δεν έπιασε τον παπαχρόνια. Τι λένε τώρα. Πώ λένε, αγόρι μου. Μιχάλη μα οξύδη και από εδώ η αδερφή μου, Μπέτη. Μπέτη, τραγουδίστρια. Μπέτη μου, πω, καλά μιλάμε, είσαι θεά, ε. Είμαστε όλοι θαυμαστέ στο τμήμα. Θέλω αυτόγραφο, έτσι. Σιγά την τραγουδίστρια. Va? Δυσκολευόμουνταν ποτ, Μπιγκίτα. Οκ, δε σε γιούνιτ. Σβεν κόμμα τε βράσκε χένε. Πού σε λες κλίν, βίχος. Κατάλαβα καλά. Άθιο Σβεν. Την άλλη εβδομάδα. Αλλά τίποτα στην Ιφηγένεια. Έκπληξη. Αχ, τι ωραία έκπληξη.
Έλα κοκόνα μου, πω το σήκω τα ποδαράκια σου, μη σκουλουμπουρθήσεις. Πάπη μου, ακούω που λάγεται αγγελά ιδεό, ναι. Μυρίζω πεύκο και βρεγμένο χορτάρι. Μα πού με έφερες βρε στην εξοχή, τι ρομαντικό σου είσαι αγάπη μου. Εδώ είμαστε κοκόνα μου, φτάσαμε. Μπράβο. Όπω μεγαλεία. Έλα λοιπόν. Είσαι έτοιμη. Ναι. Δεν θα φοβηθείς. Μα γιατί να φοβηθώ, τι λες τώρα. Έλα μου, δεν προκαταλήψεις. Λοιπόν, με το 3, 2, 1, οπ, έκπληξη. Τι είναι αυτό. 20 πελαγίας και χαράλαμπου μου στο ξύδι. Το σπίτι του ερωτά μας. Θα στεγάσει αιώνια την αγάπη μας. Πελαγία. Συνήλθες κοκόνα μου, δόξα τω Θεώ, δόξα την Παναγία. Όχι βρε, δεν συνήλθα. Πώς ήρθε βρε, τι αστείο ήταν αυτό που έκανες. Μα τι, εγώ για καλό το έκανα. Κοίτα, είναι και καλόγουστος, μες στο σκάλισμα είναι. Ένα κάρο λεφτά έδωσα ρε πελαγία. Δεν με ενδιαφέρει μπάμπη, είσαι με τα καλά σου. Πήγες και μου αγόρασες τάφο βρε πανάδε μάζε. Νέα γυναίκα είμαι ακόμα, πάνω στο άνθος μου. Νέα γυναίκα είσαι, δεν λέω. Αλλά εγώ σκέφτηκα για την αιωνιότητα, για να είμαστε για πάντα μαζί. Εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Φύγε, φύγε ρε, γιατί φύγε, θα σε πλήξω, φύγε. Πελαγία. Φύγε, όπως είσαι, θα σας Ολίβια, εδώ είναι. Αγάπη μου. Και σας βρήκα, παιδιά! Δόξα τω Θεώ, τυχερή είμαι που σας βρήκα! Ρε πελαγία, αυτό ήταν ένα δώρο για την αιωνιότητα! Ωχ! Ψε και μη μιλάς, πάρ' το παλτό και βούλωστο! Στο Θεό σας λοιπόν, ξέρετε τι μου χάρισε για τα γενέθλιά μου! Τριόροφο στο Μέτς! Μετακομίζετε? Αχ, παιδιά! Πες βρε, μίλα και αν έχεις τσίπα, πες τι μου πήρες! Αδέρφια μου, γειτόνι μου, με παρεξήγησε. Αυτό ήταν μια χειρονομία που την έκανα για να είμαστε για πάντα μαζί στην αιωνιότητα. Μαζί ενωμένοι στη ζωή, μαζί και στο θάνατο, μέσα στο χώμα. Που να σκάσεις πανάθεμα τη μάνα σου, οικογενειακό τάφο βρε μου πήρε. Το καταλαβαίνετε? Οικογενειακό τάφο, για να ξέρει ο Μούργος που είμαι όλο το 24ωρο, μην πάει και την κάνω. Πες, δεν είναι μια καλή επένδυση. Ναι, νομίζω, μπάμπη μου, ότι... Ότι δεν έχουμε καμία δουλειά να ανακατευόμαστε στα οικογενειακά σας. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα συζητήσετε μόνοι σας, σπίτι σας. Σκάσε ένα σπριτς, κάτσε κάτω κυρία μου, για να τα λύσουμε μαζί σας. Εσείς, εξών από γείτονες και νικάρδες, είσαστε αδέρφια μας, μην το ξεχνάτε. Έχουμε δεσμευτεί εφόρου ζωής λόγω των γάμων των δικών μας, καταλάβατε. Ηλία. Γέρουν κοτίνια. Πες ρε Ηλία, δηλαδή έχω άδικο, ε. Ναι, όχι, πες. Ναι, πες, πάρε θέση. Όχι, θα πω, Ολιβιά μου, θα πω γιατί αν δεν πω, δε. Μπάμπη μου, νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Λίγο, για κάτσε, ντόκτορ, θα με τρελάνεις. Δηλαδή το πολύ πώς θα ήτανε. Και εσύ, πελαγιά μου, είσαι άδικη. Ο Μπάμπης, ό,τι έκανε, το έκανε ορμόμενος από αγάπη. Εγώ πάντως επιμένω ότι αυτό πρέπει να το συζητήσετε μόνοι σας, σπίτι σας. Όχι, κυρία μου, γιατί αν δεν του πείτε εσείς τη γνώμη σας, ποιοι θα την πούνε. Καταλάβετε, σας εκτιμάει. Μην κοιτάτε που είναι ξεροκέφαλος. Άλλο αυτό. Πείτε τη γνώμη σας, μετράει η ρημάδα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Μπάμπη, η πελαγιά είναι πολύ νέα για να σκέφτεται τελευταίες κατοικίες. Αχ, Ολίβια μου. Ολίβια μου, είσαι τόσο καλή για μένα. Αχ, σε ευχαριστώ, κούκλα μου. Εμείς θα είμαστε πάντα αδερφές. Φέρ το παλτό και μείνε σπίτι, κλειδώστε στο υπόγειο. Άρε, Ολίβια. Εσύ φταίς, ρε. Άφησε το κάσο του φωνάκι αυτή τη τρελή, άκουσα τι έλεγε. Α, και με πήρε στο λαιμό σου. Ορίστε τώρα, πελαγιά. Σε έδινε κιόλας. Τι εννοούσε, ποια τρελή? Τίποτα, μια ασθενή που έχω. Δεν γλιτώνουμε από αυτούς. Το έχεις καταλάβει, δεν γλιτώνουμε. Άρη, έχουμε γίνει θέαμα. Τι πήρες, ερωτευμένοι είμαστε, με το κοσάρι μου κάνουμε. Ναι, μωρό μου, με αισθάνομαι λίγο περίεργα να με κοιτάνε σαν το χρυσό ψαρό, έλα. Ωραία, τότε θα πάμε σε ένα διαμέρισμα ενός φίλου μου, του Τάσ. Που είναι έτσι ωραίο διαμέρισμα, με θέα και με δορυφορική. Ναι. Και με δίσκους, με συλλογή ολόκληρη από δίσκους. Και θα με πας εκεί για να μου δείξεις τη συλλογή του φίλου σου. Όχι που λέγει, θέλω να σε πάω εκεί πέρα για να μην νιώθεις σαν χρυσό ψαρό. Κατάλαβες, για να είμαστε μόνοι. Και η Λίζα. Τι η Λίζα. Την ξεχνάς. Θες να την ξεχάσω ή να την θυμάμαι. Την ξεχάς. Να πληρώνω τότε. Ναι. Μισό. Τι κοιτάς ρε.
Ναι. Σβέν. Σκάντε κόμμα. Ναι. Οκ. Πώς πες. Τι θέλω ξενερώτηση τέτοια ώρα. Άρη, πρέπει να φύγουμε. Μπορείς να μου πεις σου είπε. Πρέπει να φύγουμε, δεν μπορώ να κάτσω όλο εδώ. Μπορείς να μου πεις σου είπε με το κερατό μου. Ο Σβέν. Τι. Έρχεται στην Ελλάδα. Nothing goes wrong anymore. Του βάζω την κλωποδιά! Εκείνος αντιστέκεται, αλλά με μία κίνηση τον ρίχνω κάτω! Και με μία καραδιά τον γεμίζω άλματα! Φτάνει, μας λέρωσες! Μπράβο, μπράβο, Λεβέντη μου! Μπράβο, ηρωά μου! Μπράβο, μπράβο! Θα σε γράψω τζούντο! Τελείωσε! Αδικείτε το παιδί! Περιμένετε, δεν τελείωσα. Σε εκείνο το σημείο, ορμάει το LAPD! Τι είπες τώρα, με τι? Με τα περιπολικά! Του βάζουμε χειροπέδες και μου είπανε συγχαρητήρια κύριε Μουστοξίδη. Μπράβο Λεβέντη μου, μπράβο, έλα να σε φιλήσω, έλα εδώ. Είδες, μπράβο. Μπάμπη, μην ξανοίγεσαι, είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Λες, αφού είναι ήρωας το παιδί, τον έπιασε σου λέει. Ναι, δεν λέω, μπράβο σου αγάπη μου, ήταν πολύ γενναίο αυτό που έκανες, αλλά πολύ επικίνδυνο. Ρε πελαγία. Μπάμπη, θα με αναγκάζεις να σου μιλήσω άσχημα προς τα παιδιά. Ντύπχαζω σε παιδάκι μου. Και αν αυτός είχε όπλο, εάν το του φέκαγε, τι θα γινότανε, βρε! Θα του άρπασα και το όπλο. Χαχα, γελάσαμε πάλι. Όχι, καθίστε, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχει δίκιο η μαμά. Πρέπει να προσέχεις, να μην το ξανακάνεις αυτό. Με τίποτα δεν είστε ευχαριστημένοι. Είδες τι κάνεις, πελαγία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου ξαναμιλήσεις άσχημα μπροστά στα παιδιά. Γιατί βρε, αγάπη μου, και εσύ αντιδράς έτσι. Πρώτη φορά είναι. Σου έχω μιλήσει και χειρότερα. Μόναχος, προφανώς για να σώσει την αδελφή του που ήταν... Κυρία, δείτε εδώ, λέει για το Μιχαλάκη. Λοιπόν, πού? Δεν θα πούμε το όνομα του δεκάχρονου, αλλά μπορούμε να πούμε πως είναι αδερφός διάσημης μικρή στάρ που τραγουδάει και ήρθε πρώτη σε ένα διαγωνισμό. Καλέ, για την πεντούλα μου, λέει πάλι. Μπράβο, Λεβέντη μου, μπράβο, παλικάρι μου, καραϊσκάκι μου. Επιζόμενος και παπαθρόνης ο Κεκές, ο οποίος μάλιστα εξέθεσε ξανά το αστυνομικό σώμα, καθώς το έσκασε και πάλι μέσα από το αστυνομικό τμήμα. Ορίστε, μωρέ, κατάλαβες. Εμείς τους πιάνουμε, αυτοί τους αφήνουνε. Πάντως τώρα έχετε δύο διάσημα παιδιά. Πες το στη γυναίκα μου που το θεωρούσε επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, έτερον εκάτερον. Ακούς, μπαμπίνα μου. Όχι, για να μην με λες παράλογη. Καλέ, όταν θέλετε, εσείς έχετε μια συγκρότηση. Τώρα αυτό μου το πεις για καλό, μωρή. Φυσικά. Τότε εντάξει. One more time. Am I mistaken? Free from the taking. Now my heart is breaking. Hey, why? I want get real love. No, you can't mess with that. I don't want no less than that. I give all I have for that. Get real love. Τι είναι αυτά που πας, μ' αποφεύγεις? Άρη, μου είναι πολύ δύσκολο να το χειριστώ όλο αυτό και εσύ δεν με βοηθάς. Και ευτυχώς που δεν κάναμε και κάτι στην κασονιέρα, γιατί αισθανόμουν πολύ άσχημα απέναντι στο Σβέν. Τι είναι αυτά που λες, ρε Ευγένεια? Αφού θέλεις να είμαστε μαζί, να τον πάρεις τηλέφωνο για να του πεις να μην έρθει. Εσύ δεν σταμάτησες τη Λίζα. Εγώ πρώτον δεν ήξερα ότι η Λίζα έρχεται. Και δεύτερον, εγώ δεν έκανα έρωτα με τη Λίζα. Ευγένεια, δεν πιστεύω να θες να κάνεις έρωτα μαζί του όταν έρθει. Άρη, δεν θέλω, όχι. Αλλά ο Σβέν θα μείνει στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του. Ναι, εγώ θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα κάνεις τίποτα μαζί του. Θα κάνω τα πάντα για να τα αποφύγω. Υπόσχεσαι. Ναι. Αλλά θέλω λίγο χρόνο. Δηλαδή, όταν λες μαυσολείο, εννοείς... Δυστυχώς. Αυτό εννοώ. Από αυτά τα μαρμάρινα με τα κολονάκια, τα φαναράκια, όλο το σετ. Μόνο μια κεραία τηλεόρασης λείπει και το πουλάς για μεζονέτα. Βρε τον Μπάμπη ιδέα που την είχε. Δηλαδή, εκεί πήγαινε το παντοτινό δώρο, ε. Κι εγώ που νόμιζα ότι θα σου πει ένα διαμάντι. Ναι, και το νόμιζα κι εγώ, με ξεζήγωσες.
Άσε με καημένη. Με βλέπει ότι δεν είμαι στα καλά μου, ότι με έχει πάρει από κάτω. Και τι να μου πει ότι είμαι ακόμα νέα και όμορφη. Αυτός πήγε και μου χάρισε τάφο. Φιλενάτα μου. Ξέρω τι σου χρειάζεται. Τι? Η θεραπεία του οικοδόμου. Τι είναι τούτο? Εγώ, παιδί μου, όταν είμαι στα down μου, περνώ έξω από μια οικοδομή. Το τι σφύριγμα και το τι πείραγμα πέφτει δεν λέγεται. Και έτσι μου ανεβαίνει η διάθεση στα ύψη. Ντρέπεσαι και λίγο. Σε είχα και σοβαρό, κορίτσι. Εγώ, σοβαρή. Θα σου φέλαξει. Λοιπόν, πάμε. Oh, ξέχασε το, δεν τα κάνω εγώ αυτά, βρε. Εδώ πιο κάτω χτίζεται μια οικοδομή. Πάμε, θα σου ανέβει η διάθεση. Αποκλείεται. Καλέ, δε στο σε θεραπεία. Λοιπόν, δεν σα είπα. Άντε, λέει γιατί ο άλλο έχει μουγκαθεί. Το άλλο Σάββατο παίζει στον Gazi Lady Dust. Τι! Τρελή DJ, έτσι. Και φοβερό κόμματο. Να σου πω, πάμε με την Ευθυγένεια και τη Μυρτό. Εγώ είμαι μέσα, είμαι φαν τη. Η Μυρτό είναι DJ, άρα θα γουστάρει. Όσο για τη Σουηδέζα Καλονή, μη ρωτά σε μένα. Από εδώ, εραστή θα μα πει. Εγώ θα έρθω. Η Ευθυγένεια δεν νομίζω. Γιατί ρε, Άρη? Γιατί τώρα που τη μίλησα μου είπε ότι έρχεται ο Σβέν. Άντε ρε, επιτέλου. Τι επιτέλου, ρε? Επιτέλου, ρε, φίλε, να το γνωρίσουμε αυτό το περιβόητο Σβέν. Αξίζει να έχει αυτή την κομμενάρα, είναι για ένα φλωράκι. Ωραία, και φλόρο να είναι, τόσο καιρό που έχει να τη δει, θα κλειστούν στο σπίτι και θα το κάνουν για καμιά εβδομάδα. Ου, καλά είσαι. Γιατί εσύ θα έκανε. Χαιστήκαμε, ρε. Χαιστήκαμε. Για την Ευθυγένεια και τον Σβέν θα μιλάμε τώρα. Εγώ θέλω μια τεκίλα. Τέτοια ώρα. Ναι, ρε, τέτοια ώρα. Γιατί ποιο είπε σένα ότι οι τεκίλε πίνετε το βράδυ? Sorry, εγώ δεν μπορώ να έρθω. Πάμε μαζί, ρε Άρη. Πάμε μαζί, αγόρι μου. Φύγαμε. Άντε. Άντε, γεια ρε. Προχώρα, προχώρα, πάμε. Άσε με, μωρή, δεν είμαι εγώ για τέτοια, ντρέπομαι. Έλα ρε, πελάγια, μην κάνεις αμωρό, προχώρα. Λοιπόν, κάτσε εδώ και κοίτα. Να παραδειγματιστείς. Καλημέρα. Ρε, παιδιά, δεν κρυώνεται. Έχει μόνο καιρό με το πανελάκι. Πω, ρε, κοριτσάρα μου, τι πράγμα ζήσει. Κουγιοβίτσε, κουκλάρα μου, με παντρεύεσαι. Να πληρώσει για να τη βελιάζετε. Λοιπόν, τελείωνε. Αυτό που έκανα κι εγώ. Τι να κάνω, το ίδιο. Έλα, παιδί μου, προχώρα. Άρα, τρελή, Χρυσή. Έλα. Ναι, το πουδάρι μου. Αν δεν κεράμε στην κουζίνα σου, θα βρούμε καναπέλα μέσα στον εργάτικο. Ωραία, μου την είπε κιόλα. Καλά, καλά. Άχρηστη στη θέση μου. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Άχρηστη εσύ, μωρή, πληροφορείς από τον άντρα μου. Αναθεμάσαι. Αχ, βρε Πελαγία, αχ, βρε Πελαγία. Άσε με, βρε Φρόσο. Αλλά εγώ φταίω, καημένη, που κάθομαι και ακούω τις κουλαμάρες σου και τρέχαμε στα γιαπιά. Σχεδόν με βρήσαν οι εργάτες. Εγώ το έκανα για να αισθανθείς καλύτερα, μωρέ Πελαγία. Χάλια είμαι, χάλια. Και τώρα συνειδητοποίησα ότι ακόμα και ο άντρας μου με θέλει για αποκούμπι στα γεράματα, να του φτιάχνω κανένα φασκόμηλο, κατάλαβες. Όσο και τους υπόλοιπους άντρες, ούτε καν υπάρχουν. Τώρα μην τα βλέπεις όλα μαύρα. Σε παρακαλώ, μου κάνεις μια χάρη. Όχι, δεν είμαι στα καλά μου. Πήγαινε, κούκλα, άφησε με λίγο μονάχη μου. Καλά να μην συμμαζέψω λίγο. Χάλια τα άφησαν τα κόριτσια πάλι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα τα φτιάξω λίγο. Άντε, πήγαινε. Καλά, Πελαγία μου, όπως θέλεις. Α, μην ξεχάσεις φεύγοντας να κάνεις ταμείο, ε. Άντε, γεια σου. Ναι, δεν θα παραλείψω. Θα κάνω ταμείο. Πελαγία! Αχ! Είχα αφήσει. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε τρομάξω. Φαντάζομαι και να ήθελες δηλαδή. Τέλος πάντων. Μόλις έφυγε η φιλενάδα σου. Δεν ήρθα για τη φιλενάδα μου. Α, και τα κορίτσια σχολάσανε. Ούτε για τα κορίτσια ήρθα. Ή μάλλον ήρθα για ένα κορίτσι. Για σένα. Θα σε πάω σε οφθαλμία, το δεν την γλιτώνεις. Πελαγία, εμείς ήδη έχουμε πολλά να πούμε. Περιμένω να σε πάω σπίτι. Αχ, άστο βρε, Αλέξανδρε. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Καταλαβαίνω τις αντιστάσεις σου και δεν θέλω να γίνομαι πίστικος. Αλλά, Πελαγία, είμαι μεγάλος θαυμαστής σου και δεν θα το βάλω εύκολα κάτω. Δεν έχω μάθει να χάνω. Θα ξαναπούμε. Ακού ήρθε για ένα κορίτσι και μάλιστα για μένα. Ορλές. Hello, you like you fool! Μπαντάδι γκου! Σκάσε, σκάλα να λέμε! Τεκίλες δεν ήθελες! Αφού σε πίνει, δεν το πίνει! Τι λες, παιδάκι μου, εγώ είμαι μια χαρά! Βαστάτε, Τούρκοι, τα άρματα! Όπα! Βαστάμε, σε βαστάμε! Κάτσε! Άντε να δούμε σήμερα! Ε? Άντε να δούμε, λέω! Τι να δούμε, παιδάκι μου, να τι θα δούμε! Τατού! Τι τατού, ρε! Βάζε εδώ, έχει! Ξέρετε, άμα κάνουμε τώρα ένα τατουάζ, θα μπορέσουμε καθόλου γιατί είμαστε λιώμα. Είσαι λιώμα, δεν είμαστε. Είσαι και εσύ λιώμα. Και να σου πω κάτι, εγώ τατού δεν κάνω. Εγώ τατού θα κάνω μόνο όταν ερωτευτεί και θα γράψω εδώ το όνομα της γκόμενάς μου, φίλε. Τι είπες τώρα, ρε. Τι είπες τώρα, ρε. Και θα χωρέσει. Θα βρω μια ανάγκη μικρόνο. Σωστά και αυτό.
Ωραία. Άρη, πάω να φύγω. Δεν μπορώ άλλο, πάω να φύγω. Όχι, φύγε, παιδί μου, εσύ. Εσύ την παλεύεις. Παιδί μου, μια χαρά είμαι, με βλέπεις. Άντε σε παρακαλώ τώρα. Θα πάρω... Να σε βάλω σε ένα ταξί. Θα πω εγώ σε ένα ταξί. Φύγε. Άντε, γεια. Να φύγεις τώρα. Καλά ρε και δεν φοβήθηκες. Εγώ να φοβηθώ. Βασικά παιδιά, εκείνος έτρεμε σε το ψάρι. Αχ, καλέ για τον κλέφτη, λέτε. Το είδες στην τηλεόραση. Κι εγώ το άκουσα και κατάλαβα τι εσύ. Παιδιά, φυσικά και ήμουν εγώ. Μην κοιτάτε που δεν μ' αρέσει η δημοσιότητα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να το βάλει οποιοδήποτε με έναν οπλισμένο ληστή. Είχε και όπλο. Αυτό δεν το είπαν στην τηλεόραση. Έλληνες δημοσιογράφοι. Μιχαλάκη, δεν έχεις μάθημα. Και εννοώ και μετά ιστορία. Αλλά έτσι κι αλλιώς όλοι οι καθηγητές για μένα θα μιλάνε. Μπράβο, Μιχαλάκη. Αφού είναι τόσο γενναίος, δεν είναι. Ναι, ναι, σίγουρα! Δες πας κι άλλα. Λοιπόν, ακούστε την όλη ιστορία. Ερχόταν απειλητικά με τον πιστόλι προς το μέρος μου. Εγώ όμως του πήρα το χέρι, το κοπάνισα στο γόνατο, του πέσε κάτω το πιστόλι, του δώσα μία στο σβέρκο, μία κλωτσιά στο γόνατο και τώρα που τελείωσα. Μπράβο, μπράβο. Είμαι θεός, παιδιά. Μπέτη, γιατί του μιλάς έτσι? Άσε με και εσύ, βρε Λιδία. Μπέτη, δεν είναι σωστό να ζηλεύουμε τα αδέρφια μας. Ο παπάς μου λέει ότι όποιος ζηλεύει τα αδέρφια θα αρρωστήσει. Θες να αρρωστήσεις? Δεν ζηλεύω. Απλώς δεν μου αρέσουν τα ψέματα. Ποιος λέει ψέματα? Τίποτα, Λιδία, άστο. Ωπα, ρε φιλαράκι, μην κουνιέσαι. Τελειώνουμε σε λίγο. Τι ώρα είναι? Τι κάνεις στο χέρι μου, ρε? Τατού κάνουμε. Για τατού ήρθες. Τατού σου κάνω. Τατού τώρα με τρυπάς, δηλαδή? Σιγά, μωρή Κλέρι, χαλάρωσε. Δεν είναι τίποτα χένα. Σε ένα μήνα θα έχει φύγει. Χαλάρωσε. Girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll, hey, hey, I wanna be a rock star. Mm-hmm. Hey, hey, I wanna be a rock star. Βάλε κανένα λουμινόχαρτο ακόμη. Τι κάθεσαι? Τι διαβάζεις με τόσο ενδιαφέρον? Η γυναίκα μετά τα 40. Παπα, δεν υπάρχει, εγώ στο λέω. Γιατί δεν υπάρχει? Βρε, άσε με εμένα να λέω τα δικά μου και κάτσε εσύ εκεί με την αντάβια τώρα. Ορίστε μας εκεί. Αγάπη μου, τι είναι αυτά? Αυτά είναι για εσάς. Αγάπη μου, τι όμορφα που είναι. Δώσε μου, ορίστε, παιδί, ένα δεκάρικο και τον κόπο του. Τι, από τα μπουρκουάρ μου? Από τα μπουρκουάρ σου, ανεδέστε, θα στα δώσω μετά. Ευχαριστώ, Δεσποινής. Αγάπη μου, με είπε Δεσποινής. Δώσε 50 τώρα και μην μιλήσεις, γλώσσα κοπάνα. Ευχαριστώ πολύ. Το καλό ματάκια μου, όμορφα. Φορτιντούτα, για σένα θα. Για μένα, αφού εσένα τα έδωσε καλά και κόκκινα, χρώμα του πάθους. Λες να κατάλαβε ο μπαμπίνος μου την βλακεία του? Ναι. Για να δω, τι λέει? Στο όμορφο κορίτσι με το θλιμμένο βλέμμα, Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος! Σου είπα ότι του αρέσεις. Ναι, αλλά δεν λέει όνομα, μπορεί να είναι για εσένα. Για μένα, κορίτσι με θλιμμένο βλέμμα, εγώ? Εσύ δεν μου πες ότι ήρθε και τον έδιωξες. Φαντάσου τι μούτρα θα είχες. Ναι, ως το πάτωμα. Αμάν ο Μπάμπης. Καλώς τον Μπάμπη. Γεια σας, κορίτσια. Ήρθες να δεις πώς δουλεύει το κατάστημα? Ήρθα να δω από εδώ το μιλαράκι μου. Μόνο μου. Με συγχώρησες. Ναι, αγαπούλα μου, σε συγχώρησα. Αλλά θέλω μια γάρη. Ναι. Γίνεται να δώσεις πίσω το δώρο που μου πήρε? Πώς δεν γίνεται, βρε? Γίνεται, μη σε παίρνει το παράπονο, θα το δώσω πίσω. Έτσι κι αλλιώς, ξέρεις πόσος κοσμάκης περιμένει να πάρει ένα κομμάτι γης. Μην το πεις, κουρσουσιά. Τι είναι αυτά? Τριαντάφυλλα βλέπω. Τι έγινε, αίσθημα, αίσθημα? Όχι. Θαυμαστής. Δεν μου λες, Μπάμπη μου, πώς είσαι σίγουρος ότι τα λέλου δεν είναι για τη φρόσο? Για ποιον να είναι? Για σένα, ναι. Εσένα ποιος θα σου στείλει κόκκινα τριαντάφυλλα, αφού δεν τα στείλα εγώ? Για το πεις τώρα, τα θέλει από αυτό σου. Λοιπόν, άντε, Μπαμπίνα μου, πήγαινε να κάνεις και μια δουλίτσα. Και για εκείνο το δώρο που λέγαμε, κατάλαβες? Γεια σε εμένα εδώ. Άντε, άντε, άντε. Τσάκο. Αχ, Αλέξανδρε. Έχε χάρη, φιλενάδα. Αχ, κάμερες! Βρισκόμαστε, έλα παιδάκι μου. Βρισκόμαστε στο σπίτι του 10χρονου Μιχάλη, του ηρωικού νεαρού που με κίνδυνο της ζωής του προσπάθησε να σώσει την αδερφή του, τη γνωστή τραγαδάστρε Πού Σαρδάμ, απ' την αρχή! Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτά? Δημοσιογράφη, κυρία Λίβια, ήρθανε για το Μιχαλάκι. Που και μένα τι με ενδιαφέρει. Καλά, θα μας ρωτήσουν, θα δώσουμε συνέντευξη. Εσείς, τι του είστε? Εγώ είμαι η οικογενειακή φίλη. Στα πόδια μου μεγάλωσε ο Μιχαλάκι. Σας παρακαλώ πάρα πάρα πολύ, κλείστε τις κάμερες. Εγώ σας παρακαλώ, κυρία μου. Γράφε, ο κόσμος πρέπει να μάθει
Πρέπει να μάθει ποιο μυστικό κρύβεται. Αλήθεια, εσείς τι του είστε? Τίποτα! Τίποτα η θεία του! Καλέ, κυρία Ολίβια, αφού η μητέρα του κυρίου Ηλία παντρεύτηκε τον πατέρα του κυρίου Μπάμπη, εσείς γίνατε αδέρφια και τα παιδιά ανήψια. Όπα, τι έχουμε εδώ? Κάποιο περίεργο οικογενειακό μπέρδεμα? Λοιπόν, ποιο μυστικό κρύβεται πίσω από αυτές τις βαριές πόρτες του σπιτικού αυτού? Τα μυστικά είναι δίπλα, κοπέλα μου! Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, έξω! Κλείστε τις κάμερες, σε παρακαλώ! Σας παρακαλώ, κυρία μου! Τι έχετε και μας κρατάτε τόση ώρα εδώ πέρα? Ξέρω τι είστε! Ξέρω! Ψώνια! Αυτή είναι η σωστή λέξη! Αυτή είναι η σωστή λέξη για εσάς που βλέπετε κάμερα! Πετρούλα! Ξέρω! Δεν θα ξανανοίξω στους δημοσιογράφους ποτέ! Θα σε σκίσω, Πετρούλα! Ταξί! Παναθεμάσαι κι εσύ. Ταξί! Τι διάλογο, ούτε ένας ελεύθερος, όλοι παντρεμένοι. Πλαγία! Καλώς ήρθατε, μέρες μας γίνεται. Επιτέλους, είδατε κι εσείς μια φορά βίζητα. Μόνο εμείς ερχόμαστε στο σπιτικό σας. Ακούς πώς μας προσφωνεί η Ολίβια, ε? Τι γλυκό. Ναι, γλυκό. Μόνο που δεν ήρθαμε επίσκεψη ευρωφροσύνης, αγάπη μου. Τι είναι τούτο? Καλό πράγμα, καλό. Να φέρω να πιούμε τίποτα? Όχι, Μπάμπη, δεν θα μείνουμε. Γιατί καλεστρωθείτε? Να παίξουμε μια ωραία μπυρίμπα και εγώ δεν ήξερα μέχρι χθες. Μου έμαθε όμως η Τζούλιετ και τώρα πετάω. Λοιπόν, Πελαγία και Μπάμπη, ήρθαμε να σας πούμε ότι δεν θα αντέξουμε άλλες εισβολές άσχετον στο σπίτι μας. Έλα, μωρέ τώρα, συνέχεια τη διακουβέντα λες. Άντε και παίρνεις και τα αυστηρώσεις, σε φοβηθήκαμε. Μπου! Ναι, Μπάμπη, επειδή δεν έχω όρεξη για αστεία και επειδή τα νεύρα μου δεν είναι πάρα πολύ καλά, θα ήθελα να μου δώσετε προσοχή. Μα τι είπα τη Χρυσή μου, στα καλά του καθουμένου? Μία δημοσιογράφος που ζητούσε εσάς έκανε εισβολή σήμερα στο σπίτι μας. Έλα, βρε, Ολίβια τώρα, έλα, ρε, κατανόηση τώρα. Φταίμε εμείς δηλαδή αν είναι γκάου και χτύπησε άλλο κουδούνι? Φταίτε, Μπάμπη, αλλά επειδή δεν το καταλαβαίνετε αυτό, υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Αυτές τις μέρες πρόκειται να έρθει ο φίλος της κόρης μας από τη Σουηδία. Α, με το καλό να έρθει λοιπόν. Να πάω στο αεροδρόμιο να τον πάρω. Αυτό που θέλω είναι να κρατήσετε τον Άρη λίγο μακριά από την κόρη μας, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, έτσι. Έλα, ρε Άρη, δεν βλέπω τίποτα. Προσέξτε κάτω πάνω. Μαμά! Θα έτσι? Ναι. Ωραία. Κράτα τα. Περίμενε. Έτοιμη? Άνοιξτε. Άρη, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρεις να διαβάζεις? Διαβάζω. Ηφηγένεια. Ηφηγένεια. Πώς το έκανες αυτό? Το έκανα. Δεν σ' αρέσει? Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Αλλά? Αλλά... Κοίτα να δεις, Άρη. Αυτό δεν πρέπει να το δει κανείς. Ούτε η μητέρα μου, ούτε ο Σβέν, ούτε κανένας. Καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω. Κανένας. Αφού σου είπα, θέλω λίγο χρόνο. Ξύνη, τι περίεργη που είναι αυτή η Ολίβια δηλαδή. Δεν λέει λίγο στις πέφτει ο γιος μας? Γιατί δεν θέλει να κάνει παρέα με την κόρη της? Ποιος ξέρει, αγάπη μου. Μπορεί μετά από όλα αυτά που έκανε και ο Άρης. Πήγε και παρίστανε εκεί χάμω το Spider-Man. Τέλος πάντων, άστα αυτά, τα έχουμε άλλα ζητήματα σημαντικά. Αυτή η κρέμα, αγάπη μου, που μου χαρίσατε με τα παιδιά, κάνει θαύματα όλη η σειρά. Ναι, κοκόνα μου, ναι. Αν και εσύ δεν έχεις ανάγκη από κρέμα, είσαι κούκλα. Αλήθεια, Μπαμπίνο μου. Ναι, ρε Πελαγία. Και πάνω απ' όλα, έχεις ζήσει το θαύμα της ζωής. Ναι. Μεγάλωσες, παντρεύτηκες, έγινες μάνα. Σε λίγο πρώτα ο Θεός θα γίνεις και γιαγιούλα. Μπάμπη, σταμάτα! Τι έχεις πάτε, έχεις λυσάξει πια με αυτά τα γεράματα και όλο τα μελετάς. Γιατί τα μελετάω, δεν τα μελετάω, όσα πως δεν θα γεράσουμε όλη στη ζωή, δεν θα γίνουμε χούφταλα.
Και εσύ χούφταλο θα γίνεις. Ναι, και εσύ χούφταλο θα γίνεις και μπαμπόγερος. Και για να μάθεις άλλη φορά, πάρ' τα στροσίδια σου και τσακίδια στον καναπέ να πας να κοιμηθείς. Ναι, πάω, δεν πάω. Θα γεράσεις κάποια στιγμή, Πελαγία. Ναι, ενώ εσύ θα μείνεις. Σαν τη μούμια του Φαραώ. Δεν ξέρεις. Μπορεί να συντηρηθώ καλύτερα. Αλλά τα γεράματα δεν τα γλιτώνεις. Λοιπόν, έλα να σου πω, μάθε να φτιάξεις χαμέμιλο και δεν σε βλέπω καλά. Εσύ θα μου το φτιάχνεις. Άιντε. Μου τα γεράσεις, θα με παρακαλάς. Τρομάρα να σου έρθει. Τον μπαστούνι πάρε, μην κρεμιστείς από τώρα στις σκάλες. Τα γεράματα κανείς δεν γλιτώνει. Καλή μερούδια, τι κάνετε με στο φούρνο εκεί, κοιμήθηκες. Γεια σου, πατέρα. Πεινούσα λίγο και είπα να τσιμπήσω. Τι έπαθε τον μπράτσο σου? Τίποτα, με τσίμπησε κάτι και. Τι είδατε? Κάτσε, κόβω τη ροή του αίματος τώρα, μην το πειράζεις. Είσαι τσίμπης, είναι μαύρο. Πού είναι? Κάτσε να το φτύσω. Όχι, παιδάκι μου, άφησε το τώρα, σου λέω. Μπούρμπουλα θα ήταν. Κάτι τέτοιο θα ήταν, μαύρο ήταν. Τότε θα τα σέσω μα. Εσύ τι κάνεις εδώ? Α, τι να κάνω, χαλιά είμαι. Η μάνα σου με έστειλε και κοιμήθηκα στον καναπέ απόψε. Γιατί? Τι γιατί, μωρέ? Δεν ξέρεις. Οι γυναίκες κοντά να φτάσουν στα 40 αρχίζουν τα προβλήματα. Κατάλαβες. Τα νεύρα τους δεν είναι καλά. Θες που έρχεται και η. Πώς τη λένε αυτή την αρρώστια, κλιμακτήριο. Κλιμακτήριο! Ποια κλιμακτήριο, για ποιον λες? Πρόσεξε καλά, τα άκουσα όλα. Τι είναι αυτό που είπες? Κόνα μου, φτού σου καλημέρα. Φρέσκια σαν το φυρίκι είσαι σήμερα. Δεν λέγαμε, λέγαμε. Πες δε. Α, ναι, για κλιματαριές λέγαμε. Ναι, κλιματαριές. Μπράβο, μπράβο, κάτω. Εδώ έλεγε ότι θα μου βοηθήσει να φτιάξω μια κλιματαριά όξω από το σαλόνι. Έτσι να κρέμονται τα σταφύλια, να τα κόβουμε, να φτιάχνουμε κρασί, να τα πατάς με τα ποδαράκια σου, να μεθάω. Πρόσεξε καλά, Μπαμπίνο. Γιατί με τούτα και με κοινά σε βλέπω να κοιμάσαι μόνιμα στον καναπέ. Με δισκοπάθεια θα φύγεις από εδώ μέσα. Καλά, ξεμπεριέμα. Δεν έχεις να μου πεις τίποτα άλλο. Πώς εξημερώθηκες, δόξα σου Θεώ, ζεις. Ναι. Α, γεια σου, Αλέξανδρε, τι κάνεις? Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω. Πελαγία! Ναι. Τηλέφωνο. Έρχομαι. Ναι, παρακαλώ, ποιος είναι? Α, Αλέξανδρε, τι κάνεις? Α, όχι, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, μην επιμένεις, αποκλείεται, ξέχασε το. Τι ώρα? Αχ, ναι, εντάξει. Τσάου, τσάου. Γεια, γεια, γεια. Άκουσα αυτό που νομίζω ότι άκουσα. Ναι. Θα βγω να φάω με τον Αλέξανδρο για μεσημέρι. Για να μάθει άλλη φορά ο Μπαμπίνος να μου λέει βλακίες. Έτσι, μπράβο, Πελαγία μου. Ξέρεις τι έλεγε η γιαγιά μου Σμυρνιά? Ο καλύτερος άντρας δεν αξίζει τη χειρότερη γυναίκα. Όσο και να τους κάνουμε λίγα είναι. Καλά, εντάξει, μην το παρατρεβάμε κιόλας, φιλενάδα. Εγώ δεν έχω σκοπό να κάνω τίποτα. Βρε, Πελαγία μου, και μόνο και μόνο που θα βγεις με έναν άντρα όμορφο, νέο, που στην πέφτει κιόλας, θα σου ανεβάσει έτσι τη διάθεση. Αλλά πάμε να σε κάνω μια κουκλίτσα. Μια θεά θα σε κάνω εγώ, έλα. Η έννοια της τελειότητας, κύριε Χατζηπατέρα, είναι ιδεατή. Δεν προέρχεται από την εμπειρία. Εγώ, Ηλία μου. Μπάμπη. Συγγνώμη, γιατρέ, δεν μπόρεσα να το σταματήσω. Ναι, δεν πειράζει, Μιράντα, θα το χειριστώ εγώ, πήγαινε. Ηλία, έχω τεράστιο πρόβλημα. Ναι, Μπάμπη μου, και εγώ έχω τεράστιο πρόβλημα, γιατί είμαι στη μέση συνεδρίας. Α, κύριε, συγγνώμη, δεν σας είδα. Έχετε πρόβλημα με την γυναίκα σας? Δεν είμαι παντρεμένος, κύριε. Τότε δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Σηκώθηκε πάνω να λύσουμε εμείς τα δικά μας που γυγόμαστε. Μπάμπη, κύριε Χατζηπατέρα, πηγαίνετε 6,5 λεπτό και θα σας φωνάξω. Περιμένετε, μην φύγετε. Ε, μην φύγετε. Μπράβο. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηπατέρα, μου συγγνώμη. Μπάμπη, δεν είναι δυνατόν. Εδώ είναι ιατρείο. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνεις ό,τι ώρα σου καπνίσει. Έλα, βρε Ηλία, την κατανόησή σου θέλω. Κι εγώ ασθενής είμαι. Έχω τεράστιο πρόβλημα. Ξανά η Πελαγία με έδιωξε από το κρεβάτι. Με έστειλε να κοιμηθώ στον καναπέ. Δεν της αρέσει, λέει, το δώρο που της πήρα. Έλα, εντυπωσιάστηκα. Τι να κάνω? Να την καλοπιάσεις κάνοντάς της ένα άλλο δώρο, Μπάμπη μου. Πιθανότατα λιγότερο ακριβό, αλλά. Να της κάνω δώρο μια αποτέφρωση. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Οι γυναίκες σε δύο πράγματα δεν μπορούν να αντισταθούν. Το ένα το ξέρεις. Το άλλο είναι τα διαμάντια. Ωραία, θα της κάνω αυτό που ξέρω για τα διαμάντια. Πού να βρω τα λεφτά? Πήγαινε όμως τώρα, σε παρακαλώ, γιατί ο κύριος Χατζηπατέρας είναι έξω και πληρώνει 150 ευρώ την ώρα για να ακούει εσένα. 150 ευρώ που φαρμακείο είσαι. Πού είσαι, ρε Μιχάλη? Γεια. Γεια σου, Τραμιτέιρα. Ζηλεύεις που ασχολούνται όλοι μαζί μου, έτσι? Όχι, βρε Μιχαλάκη, και το ξέρεις. Αλλά με πειράζουν περισσότερο τα ψέματα που λες. Τέλος πάντων, η Λυδία πού είναι, δεν θα πάμε για μπάσκετ? Έρχεται τώρα σε λίγο. Πάμε να πάρουμε την μπάλα. Πάμε. Μένεις εσύ, γιατί εγώ φοβάμαι. Σε πολύ φοβητσιάρα. Όριστε, να την πάρω. Οπα. Μπέτι. Μπέτι, άσταστη, άνοιξε μου! Μπέτι, άνοιξε την πόρτα, σε παρακαλώ! Θα σου ανοίξω μόνο άμα παραδεχτείς ότι είσαι ψεύτης και αν μου
υποσχεθείς ότι θα πεις σε όλους την αλήθεια. Δεν πρόκειται να ξαναπώ ψέματα σε κανέναν και θα παραδεχτώ ότι με ψεύτησε. Αρκεί να μου ανοίξει την πόρτα. Δεν μπορώ να δω μέσα, θα σκάσω. Λέγε, θα ξαναπείς ποτέ ψέματα. Θα βγω και θα πω όλη την αλήθεια. Θα πω ότι σκότωσε πάνω σου. Άνοιξε μου, θα πω ότι δεν τον έπιασα εγώ. Δεν πειράζει, Μιχαλάκη. Όλοι λέμε ψέματα. Πάμε για μπάσκετ. Πηγαίνετε εσείς, εγώ θα έρθω μετά. Σε ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείς γιατί... φαντάζομαι ότι το γεύμα δεν το είχες έτσι στο νου σου. Δεν φανταζόμουν ότι θα μιλάμε δύο ώρες για τα παιδιά σου και το μπάμπι. Είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος, αλλά με καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι, βρε Αλέξανδρε? Και να μην ήθελα να καταλάβω, με έκανες εσύ και το κατάλαβα. Έμαθα μέχρι και τη μάρκα μπύρας που είναι ο Μπαμπίνος. Μπορεί να είμαστε 100 χρόνια μαζί και να έχει και αυτό στα στραβά του, αλλά πώς θα γίνει. Είναι, βλέπεις, ο άνθρωπός μου. Σεβαστώ. Και σου εύχομαι και τα καλύτερα. Κι εγώ. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για όλα. Ποια όλα, σιγά. Τι έκανα? Πώς. Τα λουλούδια, το δείπνο, η κατανόηση. Λίγα είναι αυτά. Ποιος είστε, κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε τη γυναίκα μου ησυχία. Μπάμπη, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Μπάμπης, ποιος Μπάμπης? Ποιος είστε, κύριε, σας ξέρω. Αλέξανδρος Μπενέτος. Και κυρίως είσαι, ματσέτο. Όχι, όχι, δείγματα φέρνω. Τι δείγματα, για μαντολάτο? Όχι, όχι, βαφές. Δεν θέλουμε, η γυναίκα μου είναι βαμμένη. Άντε, φύγε. Άντε, άντε από εδώ. Μπάμπη, ντροπή σου. Πελαγία, Πελαγία, ποιος είναι αυτός? Παιδάκι μου, τι ανησυχείς, δεν κάνεις έτσι, λύσαξε συνεργάτης. Σίγουρα, φίλα Σταύρο. Να μην σώσω. Κακομοίρα μου, άλλες ψέματα. Άντε, πάμε έξω τώρα που σου έχω ένα δωράκι. Πού το έχεις το δωράκι, πού το? Σε αυτοκίνητο, δέξω το γιαπί έχω παρκάρει. Μην ακούω για γιαπί. Μην ακούω για γιαπί. Πάμε, πάμε. Άρη, γεια σου. Τι κάνεις, παίζεις με το χιόνι? Ναι, εδώ, κυρία Ολίβια, καθαρίζουμε τον πάγο. Εσείς τι κάνετε? Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω αν σου είπε η Ιφηγένεια. Όχι, με την Ιφηγένεια δεν μιλάμε για πολύ, ξέρετε. Γιατί παρεξηγηθήκατε? Κάτι τέτοιο. Έπρεπε να μου πει κάτι. Ναι. Έρχεται ο φίλος της, ο Σβέν, από τη Σουηδία. Θα σου έχει μιλήσει για αυτόν, φαντάζομαι. Α, ναι, βέβαια. Καλώς να το δεχτείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ πάω να αλλάξω γιατί έχω. Ναι, μην κρυώσει. Α, τι ωραίο, τι ωραίο τέτοιο. Όχι, δεν είναι τίποτα, κύριε. Γιατί, άφησε με. Μια χέλα είναι. Ιφηγένεια. Ιφηγένεια. Άμα σε ξαναπιάσω τα χέρια μου θα σε σκοτώσω, τ' ακούς? Φύγε! Δεν τραυλίζω. Θεραπεύτηκα, μικρέ! Θεραπεύτηκα! Δεν τραυλίζω, παιδιά! Ευχαριστώ! Θεραπεύτηκα! Δεν τραυλίζω πια! Θεραπεύτηκα! Θεραπεύτηκα! Πάρε, Μαξίμου.
Μπαμπίνο μου, είσαι τόσο γλυκός. Και λουλούδια και την κοτρώνα, θα πεθάνω. Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Ματάκια μου, είσαι υπέροχος, αλλά θα έδωσε ένα σκασμό λεφτά. Ρε φίλε, πάρ το που το αμάξι του περιμένω φορτηγό. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, και εμείς φορτηγό έχουμε. Μωράκι μου, πάω στο κομμωτήριο να δείξω στη φρόσο τη βρωμούσα να σκάσει αυτό το κακό τη. Πήγαινε, πήγαινε. Ωραία, κοριτσάρα μου, τι θα θες τα λουλούδια, λουλούδια είσαι από μόνη σου. Όπα ρε μάστορα, όπα ρε μάστορα, δηλαδή. Δηλαδή είναι η γυναίκα μου, δηλαδή, πώς την πέφτεις έτσι. Τι θες να γίνει, να τα πάρω! Μη, θα γίνει φωνικό! Αγάπη μου, σε λατρεύω όταν ζηλεύεις! Ευτυχώς που με φώναξες! Όχι, μη! Δεν έχω πια υπομονή να περιμένω μια ζωή. Αν το όνειρο αληθινό θα βγει. Δεν έχω άλλες αντοχές με